Εμείς θα μπούμε σιγά σιγά στην κουβέντα με τους πολιτικούς μας, τους οποίους τους έχουμε εδώ μαζί μας. Εκλεκτή η παρέα μας και σήμερα, η πολιτική βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Περικλή Μαντά, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαντά. Χαίρετε. Καλημέρα. Με τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαλάφα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα ξεκινήσεις ή να ξεκινήσω? Εσείς. Ξεκινάω με τον κύριο Μαντά από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αυτό που εγώ καταλαβαίνω ακούγοντας τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη που έδωσε προχθές τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Real FM, αλλά και όσα λέει τις τελευταίες ημέρες, καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση συνδυάζει την απώλεια που έχει υποστεί, η οποία είναι 1.000.000 ψήφοι, παραπάνω από 1.000.000 ψήφοι, με την ακρίβεια. Κυρίως αυτό καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια ανάλυση που έχει να κάνει. Θεωρείτε, κύριε Μαντά, ότι τα βήματα που γίνονται είναι σωστή κατεύθυνση? Δηλαδή, θεωρείτε ότι ξεκινάει μια στρατηγική μετά τον ανασχηματισμό που μπορεί να φέρει πίσω τις ψήφους που χάθηκαν για τη Νέα Δημοκρατία? Κύριε Παγάνη, κακά τα ψέματα, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό βεβαίως αποτυπώθηκε με την στάση των ψηφοφόρων στην κάλπη, αλλά κυρίως αποτυπώνεται καθημερινά στις επαφές που κάνουμε κι εμείς, οι βουλευτές με τον κόσμο, και τα μηνύματα που εισπράττουμε από την κοινωνία, αλλά και αυτά που βιώνουμε και οι ίδιοι που τα βλέπουμε. Εγώ πάντως, συγγνώμη, στις εκλογές βρέθηκα στην εκλογική σας περιφέρεια, στη Μεσσηνία, και είδα πολύ κόσμο ο οποίος ήταν δυσαρεστημένος. Δηλαδή, ήταν έντονα δυσαρεστημένοι. Έλληνες οι οποίοι έλεγαν: δεν μπορούμε να φάμε, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να. Δεν είχα καιρό να το δω αυτό, για να με ειλικρινήσω. Προφανώς. Και παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την προηγούμενη θητεία αυτής της κυβέρνησης, τα 5 χρόνια, που έχουν να κάνουν με τις πολύ σημαντικές μειώσεις φόρων, με τις αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την βελτίωση του οικονομικού κλίματος, με την ανάπτυξη που έχει προέλθει, που έχει δημιουργηθεί ένα έξτρα εισόδημα στους πολίτες τα τελευταία χρόνια. Η ακρίβεια των τελευταίων ετών, η οποία προήλθε βεβαίως από τους παράγοντες που έχουμε συζητήσει όλοι με την ενεργειακή κρίση και μετέπειτα, έχει επί της ουσίας πνίξει όλη αυτή την αύξηση, το διαθέσιμο εισόδημα που έχουμε δώσει στους πολίτες. Είναι προφανές ότι έχουν γίνει ενέργειες και γίνονται καθημερινά και από την προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου και πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες. Τώρα, από εκεί μετά, προφανώς και καλά κάνει ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, εστιάζει πάνω σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό βλέπετε και συνεχείς ανακοινώσεις μέτρων, νέων μέτρων, προκειμένου να μπορέσουμε να μετριάσουμε αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα. Έλα, πάμε στον επόμενο κύριο. Θέλετε αρχικά να σχολιάσετε κάτι? Να πω τη γνώμη μου, ευχαριστώ. Ωραία, και να σας ρωτήσω. Να σας πω κάτι. Μερικές φορές διερωτώ με πώς μπορεί ο κόσμος και βγαίνει με αυτήν την κατάσταση στην ακρίβεια, στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Πώς βγαίνει? Είναι ένα πρόβλημα. Είναι πολύ ζορισμένα τα πράγματα στο θέμα αυτό. Πάρα πολύ ζορισμένα τα πράγματα. Και επίσης μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί η κυβέρνηση στο θέμα αυτό δεν παίρνει τα μέτρα τα οποία της προτείνονται, τους προτείνουμε, τις προτείνουν πολλοί φορείς, και επίσης μέτρα τα οποία έχουν αποδώσει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Όπως? Μια μεγάλη επιβάρηση στο ζήτημα της ακρίβειας είναι δύο έμεσοι φόροι. Έμεση είναι η κατεξοχήν άδικη φόροι. Φόροι που επιβαρύνουν το ίδιο τον κάτοικο της Εκάλης και της Πολιτείας, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, και το ίδιο τον κάτοικο της Αγίας Βαρβάρας και του Κερατσινίου. Το ίδιο. Αυτοί οι φόροι. Mm-hmm. Γιατί δεν μειώνονται αυτοί οι φόροι? Πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά? Ένα λεπτό. Γιατί δεν μειώνονται οι φόροι? Δεν χρειάζεται να βρεθούν τα χρήματα. Έχει ένα υπερπλεώνασμα σήμερα η κυβέρνηση, το οποίο το έχει και κάθεται. Και κατά καιρούς το χρησιμοποιεί, κατά το δοκούν. Αυτές τις μέρες, πέρα από τις άλλες εμπειρίες και τις πληροφορίες περί Κύπρου, άλλων χωρών, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας κλπ., ο Σάνσεθ στην Ισπανία μείωσε, μηδένισε τον ΦΠΑ. Το έχει κάνει από καιρό. Ποια στα τρόφιμα, λέτε, κύριε Μπαλάφα? Στα τρόφιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στο λάδι. Τώρα, εγώ για την κουβέντα ακριβώς για να μας εξηγήσετε, άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να τον ρωτάει ο Νίκος Χατζηνικολάου και του απάντησε. Δεν μας λέει όμως η αξιωματική αντιπολίτευση για πόσο. Για πόσο διάστημα. Στο ΦΠΑ, ναι. Για πόσο. Κοιτάξτε, το ΦΠΑ θα μπορούσε να κάνει. Ας πάρει ένα βήμα. Το θέμα είναι ότι δεν κάνει οτιδήποτε. Για ένα διάστημα που η ακρίβεια θα είναι πολύ ψηλά. Ξέρετε, πρόσφατα ο προηγούμενος υπουργός μίλησε με δύο παράγοντες της αγοράς. Ο ένας είναι ο κύριος Γιώτης, ο οποίος είναι στην Ομοσπονδία Καταστημάτων και Φορέων Τροφίμων, και τον κύριο Παντελιάδη, που είναι στα σούπερ μάρκετ, επικεφαλής της Ομοσπονδίας. Οι δύο αυτοί κύριοι πρότειναν στον Υπουργό τη μείωση του ΦΠΑ και αναλαμβάνουν την ευθύνη να φανεί στο ράφι η μείωση.
Διότι λέει η κυβέρνηση, το μεγάλο επιχείρημα είναι ότι δεν θα φανεί στον καταναλωτή. Αν υπάρχει ο έλεγχος. Να μου επιτρέψεις να σας πω, δεν είναι της κυβέρνησης μόνο το επιχείρημα αυτό. Αυτό το επιχείρημα ήταν και του Αλέξη Τσίπρα, ήταν πρωθυπουργός. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιούσε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο κοινοβούλιο όταν το ρωτούσε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Να σας πω κάτι. Έτσι είχε πει και τότε ο πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας. Τα πράγματα, όπως ξέρετε, στη ζωή και στην πολιτική αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Να κάνουμε παρομοιώσεις. Καλή την πίστη, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πριν από 6, 7, με τελείως διαφορετικές συνθήκες, δεν βοηθάει ούτε αυτόν που μας ακούει, ούτε τη συζήτηση. Εδώ έχουμε την πραγματικότητα τη σημερινή. Ναι. Που υπάρχει μια ανάπτυξη, εγώ το δέχομαι. Η οικοδομή που ήταν πάντα η κινητήρια μηχανή στην Ελλάδα προχωράει. Και αυτό μπράβο, μακάρι, καλό κλπ. Υπάρχουν δυνατότητες. Υπάρχουν δυνατότητες. Παραδείγματος χάρη, μέχρι το Φεβρουάριο έλεγε ο Υπουργός και ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και ο Θεοχάρης ο Υπουργός, δεν υπάρχει δυνατότητα να φορολογήσουμε τις εταιρείες δίηλησης. Έρχεται χθες και καλά κάνει και φορολογεί τις εταιρείες, τη Motor Oil και την ΕΛΠΕ. Με μικρό συντελεστή, τον μικρότερο που μπορούσε, 30, όχι μεγαλύτερο, αλλά έστω αφορολογεί. Γιατί μπόρεσε. Δεν το έκανε και πέρσι αυτό. Γιατί μπόρεσε ο Θεοχάρης, ο Υπουργός, πριν από 2 μήνες, 3, έλεγε δεν γίνεται αυτό. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Τον κύριο Χατζηδάκη θα τον συναντήσει τελικά ο κύριος Κασελάκης που έτσι το είπε ο Πρωθυπουργός στον κύριο Χατζηνικολάου. Τι πράγμα. Γιώργο, δεν είπε στον κύριο Χατζηνικολάου σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός ότι πρότεινε ο κύριος Χατζηδάκης συνάντηση με τον κύριο Κασελάκη. Αυτό είναι η κοστολόγηση του προγράμματος. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Θέλω να πάω στην ερώτησή μου. Η πρόταση είναι και το λογικό. Εάν έχει πρόβλημα ο κύριος Χατζηδάκης για την κοστολόγηση του προγράμματός μας, ενδιαφέρον το ενδιαφέρον του. Πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο ήδη έχει τοποθετηθεί επί του προγράμματός μας και της κοστολογίας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε πολύ τώρα, πάμε τώρα ένα σχόλιο υπόλοιπα. Μου επιτρέπετε. Μετά, θα έρθει η σειρά σας. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Σμενή και θα δούμε σε εσάς. Επανέρχεται το θέμα του πόθεν έσχεση του κύριου Κασελάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε και τον κύριο Κασελάκη. Στα κόμματα της αριστεράς για συνδιαμόρφωση ουσιαστικά ενός νέου νόμου περί του πόθεν έσχες. Τι περιμένετε από αυτό, δηλαδή τι θέλετε τώρα μετά την τρίμηνη παράταση που δόθηκε, δηλαδή από τον Ιούλιο, ναι, την πρόταση του κ. Κασελάκη είναι, γι' αυτό σας ρωτώ. Έτσι, μετά την τρίμηνη παράταση το έκανε αυτό, προέβησε αυτή την ανακοίνωση. Καταρχήν από ό,τι διάβασα. Δηλαδή, γιατί αυτό που κατέθεσε ο κ. Κασελάκης αρχικά δεν ήταν πόθεν έσχες. Δεν είχε ανοίξει και πλατφόρμα. Είπατε, δεν. Ήταν το πόθεν έσχες. Ναι. Ήταν το έσχες. Το πόθεν δεν υπήρχε. Επάσπιση. Ναι. Το θέμα το τεχνικό, το νομικοτεχνικό, τι είναι το ένα έγγραφο, τι είναι το άλλο, αυτό μπορούν να το δουν οι υπεύθυνοι. Ναι, ναι. Στο θέμα του πόθεν έσχες, θυμάμαι μέχρι την παραμονή που βγήκε ο Κασελάκης και είπε αυτό είναι το πόθεν έσχες μου, κύριε, φόρα παρτίδα. Μέχρι την παραμονή, ο Μητσοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης υποτίθεται τον στρίμωχνε λέγοντάς του το πόθεν έσχες, το πόθεν έσχες. Το θυμάστε. Το θυμάστε. Λοιπόν, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Όλοι οι πολιτικοί, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό, αλλά όλοι οι πολιτικοί και οι άλλοι δημόσιοι παράγοντες είναι υποχρεωμένοι το πόθεν έσχες. Και επειδή ήταν να δημοσιευθούν τέλος Ιουνίου, υπήρξε παράταση. Δεν υπήρχε, κατά τη γνώμη μου, λέω την προσωπική αυτή τη στιγμή. Δεν υπήρχε κανένας λόγος γιατί να υπάρξει παράταση. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Λοιπόν, καλό είναι, και αυτό αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος, σε αυτά τα ζητήματα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι ξέρετε, την πληρώνουμε όλοι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Λοιπόν, θα κάνεις ερώτηση στον κύριο Σημεωνίδη για το ΠΑΣΟΚ. Πάμε. Πάμε στον κύριο Νικολαίδη. Τι είπα. Σημεωνίδης, δεν πειράζει, μπερδεύτηκες, λογικό. Ζητώ συγγνώμη. Γιατί έχουμε μπερδευτεί. Κύριε Νικολαίδη, ζητώ συγγνώμη. Όχι, προς Θεού. Θα ρωτήσεις, έλα. Ναι. Να κάνω ένα σχόλιο πρώτα. Και... Θέλει για την ακρίβεια, βεβαίως. Όχι μόνο για την ακρίβεια, είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα. Και επίσης και σε εσάς ήταν να απευθύνθηκε και όσο ζει αυτή την πρόσκληση περί του πόθεν έσχης. Θα κάνετε σχόλιο για το εκλογικό αποτέλεσμα. Για το εκλογικό αποτέλεσμα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα σας ακούσω, γιατί ενώ φαίνεται ότι έχετε χάσει λιγότερο από τους άλλους δύο, έχετε χάσει λιγότερο. Βλέπω ότι σπαράσεστε όμως. Οπότε περιμένουμε πολύ μεγάλη. Η εσωστρέφεια χρόνια πλήττει το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Α, το έχετε χρόνια. Έχει λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το ξεχάσαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπερδεύτηκε στην περίοδο της πάροδο του χρόνου. Ελάτε, κύριε Νικολαίδη, ναι. Να σας πω λίγο. Συζητάμε όλοι και προσπαθούμε να αναλύσουμε τα αποτελέσματα. Βγαίνουμε και λέμε ότι μεγάλος νικητής είναι η αποχή.
Όχι, μεγάλος νικητής είναι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό δεν πήγε ο κόσμος να ψηφίσει. Απλά δεν δεχόμαστε να το ακούσουμε. Αυτό ισχύει και στην εκλογή του κυρίου Δούκα, που έγινε δήμαρχος Αθηναίων με 27% συμμετοχή. Ο κύριος Δούκας. 27% συμμετοχή είχε στην Αθήνα. Δεν μπορεί ισχύει να... αυτό που λέτε, όμως. Νομίζω πως ναι. Άρα ισχύει για τον κύριο Δούκα δηλαδή αυτό. Δεν ισχύει όσο ο κόσμος δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Μάλιστα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή ακούει εμάς και σε όλα τα πάνελ της τηλεόρασης να μιλάμε για τα ίδια θέματα. Κυβερνητικοί να λένε συνέχεια τα ίδια, η αντιπολίτευση να απαντάει συνέχεια τα ίδια. Το πρόβλημα του πολίτη είναι η καθημερινότητα. Ξέρετε τι θα πει καθημερινότητα. Ότι τρέχει έτρεχε μέχρι τον Νοέμβριο του 23 ένα πρόγραμμα ανακυκλώνω θερμοσύμφωνα. Οι επαγγελματίες όλοι και αυτοί που τοποθέτησαν οι θερμοϊδραυλικοί τους θερμοσύμφωνες, πλήρωσαν το εμπόρευμα, το τοποθέτησαν στον πολίτη, πλήρωσαν το φόρο, γιατί έγιναν οι φορολογικές δηλώσεις, πλήρωσαν το ΦΠΑ και το ελληνικό δημόσιο δεν τους πλήρωσε ακόμα. Είμαστε 8 μήνες μετά. Αυτά είναι τα προβλήματα του ΤΟΠ. Είναι προβλήματα είναι... Ισχύει, αλλά εγώ δεν θυμάμαι ποτέ το ελληνικό δημόσιο να ήταν γαλαντόμο και γρήγορο στις... Μα σήμερα αυτό πλήττει την κοινωνία, γιατί τα χρόνια ήταν καλύτερα. Είπε ο κύριος Μπαλάφας ότι ανεβαίνει η οικοδομή. Ποια οικοδομή ανεβαίνει? Πού ανεβαίνει? Είδατε εσείς κανέναν πολίτη να αγοράζει διαμέρισμα? Συγγνώμη, αλλά δεν έχει άδικο ο κύριος Μπαλάφας. Ανεβαίνει. Είμαι πολιτικός μηχανικός. Και εγώ το ίδιο. Υπάρχει μεγάλη αγορά. Έχει φουσκώσει τόσο πολύ αυτό. Να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει αγορά. Σε τι τιμές αγοράζουν και ποιοι αγοράζουν? Δεν ξέρω στην περιοχή σας. Πάω πάσο. Πάντως, εγώ συντάσσομαι με τον κύριο Μπαλάφα. Είναι στο ζενίθ. Υπάρχει ανοικοδόμηση σε πολύ υψηλές τιμές. Η ακρίβεια είναι τρελή. Και στην επαρχία δεν χτίζεται τίποτα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, να σας ρωτήσει η κυρία Ελιοπούλου που ήθελε να σας θέσει ερώτημα. Λάτε. Ναι. Βρίσκεται σε μία περιδίνηση το ΠΑΣΟΚ, σε μία εσωστρέφεια. Έχουμε και 30 Ιουνίου έτσι, τις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, έτσι, και σε ΠΑΣΟΚ και σε ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά, πότε θα δούμε εσωκομματικές κάλπες, ένα. Και επίσης, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, με επιστολή που απέστειλε χθες και σε όλους μας τους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι δεν θα κάνουμε το ΠΑΣΟΚ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αν θέλει ο Ανδρουλάκης εκλογές τον Ιούλιο με 50.000, ας το κάνει μεταξύ των φίλων και της ομάδας του. Βλέπουμε ότι είναι πολλά τα μέλη του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει δηλαδή, σαν να υπάρχει επιταγή πλέον, τίθεται θέμα ανοιχτά ηγεσίας. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει ότι η τρίτη θέση στις ευρωεκλογές θα αποτελεί πολιτική ήττα. Το πολιτική ήττα δεν νομίζω να σημαίνει και εκλογική, εσωκομματική πολιτική εκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω, εγώ που δεν είμαι πολιτικός, όταν ακούω πολιτική ήττα σημαίνει επιστροφή αυτή στη βάση. Είμαι από τους ανθρώπους, που πρεσβεύουν την ενότητα. Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε εσωκομματική κακή διαδικασία. Κάνω έκκληση προς όλους τους συναδέλφους, σε όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, να κρατήσουμε λίγο χαμηλά την μπάλα, να συζητήσουμε, να δούμε το τι έφταιξε. Γιατί εμείς τι κάναμε μέσα στο ΠΑΣΟΚ? Την Κυριακή το βράδυ, χωρίς να αναλύσουμε τα αποτελέσματα, είπαμε ότι κάτι φταίει. Τι φταίει? Φταίω εγώ? Τι φταίει που ο κόσμος, δεν πείσαμε τον κόσμο να πάει στις κάλπες για να ψηφίσει? Πού καταλήξατε? Εγώ προσωπικά... Λέω στην αυτοκριτική σας ως ΠΑΣΟΚ. Μα δεν έγινε ακόμα αυτοκριτική. Α, δεν έγινε. Μα είδατε εσείς να έχει γίνει αυτό, λέω. Πού να ξέρω ότι... εγώ. Γιατί έπρεπε να γίνει μια συζήτηση νωρίτερα με την κοινοβουλευτική ομάδα. Για να σας τοποθετήσουμε πάντως, κύριε Νικολαίδη, αν και εγώ είμαι βέβαιος για την απάντησή σας, είναι πρωθυπουργήσιμος αρχηγός ο κύριος Ανδρουλάκης. Χρησιμοποιώ μια φράση, δεν είναι δική μου. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος την είπε εδώ στο Άξιο 24, ότι δεν είναι πρωθυπουργήσιμος ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ θα απαντήσω. Και είπε και κάτι ακόμα. Ότι δεν κέρδισε τον Κασελάκη, πώς θα κερδίσει τον Μητσοτάκη? Αυτό θυμάμαι να το πει στο Άξιο, κάπου το είπε πάντως. Δεν είναι ωραίο να μπαίνουμε σε αυτή την αντιπαράθεση, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος για να τον κρίνεις πρέπει να διοικήσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν διοίκησε το κράτος, οπότε δεν μπορείς και να τον κρίνεις. Θα είσαι πρέπει να καλύτερα με τον κύριο Δούκα. Να σας ρωτήσω πολύ λίγο και να το τελειώσω. Πρέπει να θυμηθούμε το πώς εκφραζόταν ο κόσμος και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το 2015 στην εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Εντάξει, να τα θυμηθούμε λίγο αυτά. Το 2016 έλεγε... ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήταν φαβορή. Ήτανε, νομίζω... Και τι έλεγε ο κόσμος με την εκλογή, ήτανε σε... με την εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη?
Ο κόσμος γενικά ή ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και ο κόσμος γενικά. Εμεί τώρα προσπαθούμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο πριν τον δούμε. Είναι άσχημο αυτό. Για ποιον λέτε, δεν... για τον κύριο Αντωνιλάκη τον έχουμε δει. Αντιπολιτευτικά τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει και έχει ασκήσει να ασκεί μια αξιόπιστη και αξιόλογη αντιπολίτευση. Άρα εσείς θεωρείτε ότι ο κύριος Δούκας απέναντι στον κύριο Ανδουλάκη δεν έχει ελπίδα. Αυτό που με ενοχλεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι εγώ εδώ δεν ήρθα να πάρω το μέρος του κυρίου Ανδρουλάκη. Εγώ ήρθα να πάρω το μέρος του ΠΑΣΟΚ. Το Σαββατοκύριακο 29-30 του μηνός δεν έχουμε εσωκομματική διαδικασία, δεν έχουμε εκλογές. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή για το αν θα πάμε σε εκλογές. Οπότε πώς συζητάμε... Και το πότε φαντάζομαι. Αν θα πάμε και το πότε. Να. Και πώς συζητάμε είναι να συζητήσουμε το Σαββατοκύριακο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Και να βγαίνουν ονόματα. Αλλά γιατί μπορεί, αυτό κάνει κύριε κακώς... Νικολαίδη, να απορρευτεί έτσι το κίνημα, έχοντας δηλαδή τέτοια αμφισβήτηση στα στελέχη του και όχι σε τυχαία στελέχη, με ιστορία από πίσω και με κοινοβουλευτική. Όλοι στο ΠΑΣΟΚ είμαστε ίδιοι. Δεν υπάρχει μεγάλο και μικρό στέλεχος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Το 2019, όσο ήταν η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν ήμουνα στο πλάι της. Το 2017 ήμουνα με τον κύριο Ανδρουλάκη και το 2021 με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν έκανα σε κομματική αντιπολίτευση. Στάθηκα δίπλα της για το καλό των πολιτών. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και δουλέψατε ενωμένοι, λέτε. Μα έτσι δεν πρέπει να κάνουμε στην οικογένειά μας τι κάνουμε. Και σε κάποια φάση πρέπει να βγούμε να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Ξέρουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είναι κλεισμένα μέσα στον μικρό κοσμό τους το τι λέει ο κόσμος. Το τι λέει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, το τι λέει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Συζητάω μαζί τους και μου λένε, συζητήσαμε. Όταν ρωτάω με ποιους συζητήσατε, λέει με τα στελέχη. Τα στελέχη δεν είναι ο κόσμος, είναι ο μικρό κόσμος. Mm-hmm. Όταν κλείνεσαι μέσα στο μικρό κόσμο σου, δεν μεγαλώνεις. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Μαντά. Είμαι βέβαιος θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Μπαλάφα, θα το κάνετε. Αλλά όσο σας άκουγε ένας φίλος από τη Μεσσηνία, φίλος μου και φίλος σας, θα σας πω μετά το όνομα, δεν έχει νόημα τώρα, μου λέει να μην ξεχάσει να ρωτήσει τον κύριο Μαντά και για τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε στον κόσμο ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Στη γιατί βάση είπα, της Νέας Δημοκρατίας. Για την ακρίβεια, αλλά μου έβαλε ο φίλος και αυτό. Οπότε, κάντε την απαντήστε αν θέλετε στον κύριο Μπαλάφα και μετά... Δύο πράγματα μόνο να πω για το θέμα της ακρίβειας. Να. Κοιτάξτε, η φορολόγηση των υπεκερδών των δηληστηρίων που έγινε φέτος γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σας θυμίζω ότι για το 2022, δηλώνοντας 2,5 δισεκατομμύρια υπερκέρδη τα δηληστήρια, φορολογήθηκαν με 90%. Ήταν ένας φόρος που επέβαλε η ελληνική κυβέρνηση. Και φέτος, με δηλωμένα κέρδη, αφού πλέον ολοκληρώθηκαν οι φορολογικές στους δηλώσεις περίπου στο 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, φορολογούνται με το 33%. Εάν δε σε αυτό το ποσό προσθέσεις την προκαταβολή φόρου στην φορολογία εισοδήματος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έσοδο για το ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα διοχετευθεί εκεί στους πραγματικά ευάλωτους. Γιατί η κυβέρνηση δεν το έχει εξαναγγείλει? Γιατί ακριβώς έπρεπε πρώτον να διαπιστωθεί το νούμερο, γιατί εμείς πρέπει να περιμένουμε τις διαδικασίες και το χρόνο το συγκεκριμένο, έτσι ώστε να βγουν τα νούμερα, να συγκεκριμενοποιηθεί το ποσό, για να μπορέσουμε να κάνουμε την εξαγγελία μετά. Άρα λοιπόν, δεν είναι βέβαια και ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σε μια προεκλογική εκστρατεία. Ταυτόχρονα, για τη μείωση του ΦΠΑ, θα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί εδώ. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Είχαμε μια προεκλογική εκστρατεία, φίλες και φίλοι, η οποία τι έκανε? Είχαμε μια κυβέρνηση η οποία βεβαίως έκανε έναν απολογισμό για τα πεπραγμένα της και έβαζε την ατζέντα για την Ευρώπη και ζητήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Και είχαμε μια αντιπολίτευση και ιδιαίτερα την αξιωματική, η οποία έβγαζε ένα πρόγραμμα, οικονομικό πρόγραμμα για τη χώρα, το οποίο έταζε στους πάντες τα πάντα. Σας θυμίζω ότι έταξε 13ο, 14ο μισθό, κατάργηση προκαταβολής φόρους, μείωση του ΦΠΑ, μείωση της φορολογίας. Και οι πολίτες σε όλη αυτή την παροχολογία, την ανεξέλεγκτη παροχολογία, γύρισαν την πλάτη. Αντός τώρα ο κύριος Μπαλάφας, κύριος Μπαλάφας σας κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι δεν θέλει, δεν ενδιαφέρεται να μειώσει δύο έμεσους φόρους. Θα σας πω, η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι βέβαιο ότι θα καταλήξει στον καταναλωτή. Και γιατί θα σας το πω? Μιλάνε όλοι για την Ισπανία. Εάν δείτε τα πρόσφατα, προχθεσινά αποτελέσματα της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ισπανία, θα δείτε ότι την περίοδο που μείωσε το ΦΠΑ, για δύο μήνες είχε μία ύφεση στον πληθωρισμό και μετά οι τιμές επανήλθαν στην κανονικότητα προς τα πάνω, ακριβώς γιατί χάθηκε αυτή η αύξηση μέσα στη διαδικασία, μέσα στην εμπορική διαδικασία. Και να σας πω, το έχουμε ζήσει κι εμείς άλλωστε. Mm-hmm. Θυμάστε εσείς, όταν μειώθηκε το ΦΠΑ στον καφέ,
στην εστίαση. Από το 24 στο 13. Είδατε κανένα να μειώνει το καφέ που θέλει να σε κάνει μαγαζί. Αυτά τα μέτρα γίνονται κυρίως όταν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξει τις επιχειρήσεις. Να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Αντιληπτό, απολύτως. Και η μείωση του ελαιόλαδου. Επειδή ακούω πάρα πολλά για το ελαιόλαδο και επειδή κατάγομαι μια περιοχή που παράγει ελαιόλαδο. Και πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες. Η αύξηση που υπάρχει στο ελαιόλαδο τα τελευταία πέρσι και φέτος δεν είναι λόγω του πληθωρισμού. Είναι λόγω της έλλειψης του προϊόντος, έλλειψης παραγωγής του προ�όντος λόγω των κλιματολογικών συνθήκων. Εντάξει, και σε αυτό πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Μιλάμε για ελεύθερη αγορά, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. Αυτό εκτόξευσε τις τιμές, να ξέρετε. Δεν τις εκτόξευσε ο πληθωρισμός. Στην ουσία είναι χρηματιστηριακό είδος. Είναι χρηματιστηριακό είδος. Σκεφτείτε ότι στη Μεσόγειο μέχρι πριν 3 χρόνια η παραγωγή ήταν κοντά στα 2 εκατομμύρια τόνους και τον τελευταίο χρόνο ήταν περίπου σε 800.000. Να επανέλθουμε λίγο, να πάμε και να ολοκληρώσουμε με το ερώτημα του Γιώργου που έθεσε πριν, γιατί είναι και δικό μου ερώτημα. Εάν θεωρείτε ότι το ποσοστό σας. Εστίασα στην ακρίβεια, διότι είναι ένα μείζον ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Βεβαίως όμως, οφείλω να ομολογήσω ότι. Στις ευρωεκλογές. Το ζήτημα. Ναι, για την ακρίβεια, για τις ευρωεκλογές. Πληρώσατε πέρα από αυτό. Βεβαίως το ζήτημα της ψήφισης του γάμου των ομοφυλοφίλων στοίχησε στη βάση. Στοίχησε πάρα πολύ και μάλιστα στοίχησε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παράταξης, οι οποίοι δεν ήταν όριμοι σε επίπεδο κοινωνίας να αποδεχτούν μια τέτοια μεταρρύθμιση. Και βέβαια το αντιμετωπίσαμε καθημερινά και μπορώ να σας πω ότι το αντιμετωπίζουμε ακόμη και σήμερα, συζητώντας με τους πολίτες. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας πλήγωσε, πλήγωσε την παράταξή μας, πλήγωσε ανθρώπους της παράταξης, οι οποίοι στράφηκαν είτε σε άλλα κόμματα, είτε έμειναν στο κομμάτι της αποχής, δείχνοντας μας έτσι τη δυσαρεσκία τους. Ένα τελευταίο, πριν πάμε στον κύριο Μπαλάφα. Η κυβέρνηση δεν θέλει να μειώσει τους φόρους τους έμεσους ή λέτε εσείς δεν μπορεί να τους μειώσει. Προφανώς και δεν μπορεί να τους μειώσει. Ακούστε με λίγο. Έχουμε μια κυβέρνηση που τα τελευταία 5 χρόνια έχει μειώσει περίπου 50 φορολογικούς συντελεστές. Μειώσαμε τη φορολογία, την εισαγωγικό συντελεστή φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματίων. Μειώσαμε τη φορολογία εισοδήματος. Μειώσαμε την προκαταβολή φόρου. Μειώσαμε τον ένφια. Καταργήσαμε το φόρο στην τηλεόραση, στο ίντερνετ, στο κρασί, όπου είχε υποβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποδεσμεύσαμε τις εργοδοτικές εισφορές από το εισόδημα. Μειώσαμε 4 εισφορές στις εργοδοτικές εισφορές. Γιατί είναι η φιλοσοφία μας ότι όσο μειώνεις τους φόρους, τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη μπορείς να πετύχεις, γιατί ο Έλληνας θέλει να πληρώνει το φόρο του, αρκεί να μπορεί να το πληρώνει. Όμως, και πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας όλοι, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να γυρίσουμε σε μια προτέρα κατάσταση αυτή που ζήσαμε τελευταία χρόνια. Πρέπει τα δημοσιονομικά μας να είναι, η δημοσιονομική σταθερότητα να είναι σωστή, να είναι ισχυρή και με συνέπεια, αλλά και με σύνεση, να μπορέσουμε να επιστρέφουμε πίσω στους πολίτες ό,τι πλούτος δημιουργείται μέσα από την οικονομία. Άνω τελεία, ακολουθεί ο κύριος Μπαλάφας, γιατί έχεις θέλεις να... Εσύ, είναι δική σου, γιατί εγώ ρώτησα πριν. Πάμε τώρα στον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, ο οποίος είναι πρόεδρος των αξιωματικών πυροσβεστικών σωμάτων, αξιωματικών πυροσβεστικών σωμάτων. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα για να μας πείτε πώς έχει η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα, που μένονται σε ποια σημεία παίρνονται πυρκαγιές. Σε εσάς και τους τηλεθεατές σας, μια πολύ δύσκολη μέρα η χθεσινή. Δύσκολο όμως ήταν και το βράδυ για τους συναδέλφους που επιχειρούσαν στην περιοχή Λάτα και Κάλφα στην Ηλία. Ήταν μια φωτιά που ξεκίνησε στις 2 παρα 10 από το άνομα Στραντώνια Χαΐας, με πάρα πολλές επισημάνεις από το 112 για ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού. Ήταν η μοναδική φωτιά που είχε τεράστια ταχύτητα και έκαψε χωροτολιβαδική έκταση και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να μας απασχολεί. Είναι ακόμα. Με έντονους καπνούς αυτή τη στιγμή και μικρές ενεργές εστίες. Τα ενέργεια μέσα και τα πεζοφόρα τμήματα που είναι ήδη στην περιοχή επιχειρούν και θα επιχειρούν όσο απαιτηθεί και όσο χρειαστεί για να τελειώσει και αυτή η δύσκολη πυρκαγιά. Κύριε Τσίγκα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν οι συνάδελφοί σας αξιωματικοί από τον ακριτικό του πυροσβεστικού σώματος έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ή έχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που να οδηγούν σε κάποια από τα μέτωπα από αυτά που απασχόλησαν χθες στο ενδεχόμενο του εμπρισμού. Σας ρωτάω γιατί στο μυαλό μου έχω μια περίπτωση εγώ στη Μεσσηνία όπου υπήρχαν μαρτυρίες για αυτοκίνητο που πέρναγε και από όπου πέρναγε μετά ξεπηδούσαν εστίες. Εκεί στο Μελιγκαλά είχαμε αυτή την περίπτωση που λέτε, στο Νεοχώρι Μεσσηνίας, και παρόμοια περίπτωση είχαμε και στην περιοχή Ρίγανη του Αγρινίου με 5 εστίες ανά 20 λεπτά μισή ώρα. Με τη συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, θα οδηγηθεί στις αιτίες όλων των πυρκαγιών
πίσω από κάθε πυρκαγιά το 99% είναι ένα ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Γι' αυτό όλοι θα πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση φλόγας για οτιδήποτε κάνουμε μέσω καλοκαίρι. Μην χρησιμοποιούμε τροχούς για να κόψουμε οξυγονοκολλήσεις. Ας αφήσουμε τον μπάρμπεκιου από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να μειωθούν οι άνεμοι. Είναι ευνοϊκές όλες οι συνθήκες για να εξαπλωθούν γρήγορα οι πυρκαγιές και για να μην θρηνήσουμε ούτε ανθρώπινες ζωές ούτε περιουσίες. Ο βασικός πλούτος της χώρας είναι τέτοιος που κοσμεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και όλη την Ευρώπη. Πρόεδρε, πέρα από την Ηλία που αυτή τη στιγμή μας είπατε ότι επιχειρούν ακόμα εν αέρια μέσα και μένεται ακόμα πυρκαγιά, υπάρχουν κάποιες άλλες περιοχές? Γιατί μετά τις 12 ξανά υπάρχει ενημέρωση από τη μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα πνέουν και πάλι ισχυροί άνεμοι. Δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα κάποια άλλη πυρκαγιά. Σε όλα τα σημεία, στις 65 χθες πυρκαγιές που είχαμε μαζί με αυτή που προσθέθηκε χθες το βράδυ στο παρανέστη της Δράμας και στην Ίδρα, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Όπως είπατε, το μεσημέρι θα ενισχυθούν πάλι οι άνεμοι. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δημιουργεί πάρα πολλές αναζωπηρώσεις, γιατί όπως γνωρίζετε, αν η περίμετρος είναι μεγάλη και οι κάφτρες και τα θερμά σημεία στο υπέδαφος αναζωπηρώνονται, μας δημιουργούν πάλι δυσκολίες. Ευελπιστούμε ότι θα δείξουν και οι συμπολίτες μας, αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε χρήση φλόγας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα επιδείξουν προσοχή για να μην έχουμε δυσάρεστα. Μακάρι, μακάρι. Αν και το βλέπουμε δύσκολο, μακάρι, κύριε Τσίκα, να ευχηθούμε και σε εσάς αλλά και στους συναδέλφους σας να είσαστε δυνατοί, να έχετε κουράγιο στο δύσκολο καλοκαίρι που φαίνεται ότι έχουμε μπροστά να αντιμετωπίσουμε κυρίως εσείς. Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών λοιπόν, Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Τσίκας, να το πω σωστά γιατί πριν δεν άκουσα. Εντάξει, μια χαρά. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Κύριε Μπαλάφα, ζητάμε συγγνώμη για τη διακοπή. Έπρεπε να την κάνουμε. Είμαστε. Θέλετε να κάνετε σχόλιο? Εγώ μπορεί να διατυπώσω ένα ερώτημα στο τέλος, αφού σας ακούσουμε πρώτα. Μπορεί να θέλετε να απαντήσετε. Καταρχήν, επειδή άκουσα με πολύ προσοχή τι είπε ο υπεύθυνος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, να ευχηθούμε, από εδώ τι άλλο να πούμε, να ευχηθούμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα, με μακάρι προσοχή και πρόληψη. Μακάρι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί έχουμε ήδη ένα νεκρό, κύριε Μπαλάφα, χθες στην Ηλία. Εντάξει, έχουμε ένα 55χρονο. Σωστό. Και να δώσουμε να ευχηθούμε επίσης κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν εκεί, πυροσβέστες, εφηλωτές κλπ. Δεν είναι από τα ζητήματα τα οποία μπορεί κανείς να σπεκουλάρει, χρειάζεται να σπεκουλάρει αυτά τα ζητήματα. Βέβαια. Τώρα, το λέω με πολύ καλή την πίστη, γιατί πιστεύω σε αυτό μπορούμε να βρούμε συνεννόηση. Καταλαβαίνω το επιχείρημα που είπε και ο κύριος Μαντάς. Λέει να μην διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε αυτό, γιατί θυμάστε και μάλιστα είχαμε υποστεί και κριτική, ότι προκειμένου να υπάρχει ένας ανοιχτός διάδρομος, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες, όπως πρόκυψαν δυσκολίες με τον κορονοϊό μετά από λίγο που φύγαμε εμείς από την κυβέρνηση, αφήσαμε ένα μαξιλάρι. 37 δισεκατομμύρια. Άρα συμφωνούμε σε αυτό και στην ανάγκη να μην υπάρχει πρόβλημα στη δημοσιονομική σταθερότητα. Όμως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση. Το ζήτημα, όπως άκουσα προσεκτικά και από άλλους κυρίους της Νέας Δημοκρατίας που λένε, ότι δεν θα φανεί. Δεν θα φανεί αν δεν θέλεις να φανεί. Δεν θα φανεί αν δεν κάνεις ελέγχους, αν δεν βάζεις πρόστιμα. Οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς, σας ανέφερα ονομαστικά τον κύριο Γιώτη και τον κύριο Παντελιάδη, υποσχέθηκαν, δεσμεύτηκαν ότι θα φανεί στο ράφι αυτή η διαφορά, η μείωση του ΦΠΑ. Πάμε και κάτι ακόμα. Στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά υπήρξε πριν από καιρό μια μείωση. Άλλο τώρα τον ξαναπηγαίνουν στο 24 το ΦΠΑ. Το κρατάνε στο 13 στον καφέ. Ναι, και ναι. Πάνε όμως στον σερβιριζόμενο τώρα, ναι, τον ξαναδεβάζουν. Ναι, σωστό. Το ΦΠΑ στο 24. Δεν παίρνω, δεν ξέρω γιατί και πώς. Όμως, άρα υπήρξε τέτοιο. Άρα, αν θέλεις να φανεί και η αλλαγή, όταν μειώνεις λέει το φόρο, λογικό είναι να φανεί η αλλαγή. Θα ελέγξεις, θα παροτρύνεις, θα παρακολουθήσεις και θα γίνει αυτό το πράγμα. Και να σημειώσω κάτι. Οι δύο εταιρείες που ανέφερα, διηλύσεως, η Motor Oil και τα ΕΛΠΕ, ξέρετε τι κέρδη είχαν την προηγούμενη χρονιά? 1,642 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Ή παραμυσχάρι, δεν θα μπορούσε, γιατί από τα 300 εκατομμύρια που πήραμε από, παίρνει τώρα, θα πάρει η κυβέρνηση και καλά θα κάνει, από τα υπερκέρδη αυτά, τα υπερκέρδη, πώς τα έχει ονομάσει η Lagarde, τα έχει ονομάσει ουρανοκατέβατα, ναι, κέρδη, θυμάμαι πριν από καιρό. 300 εκατομμύρια και 250 θα πάνε στους συνταξιούχους. Καλό να πάνε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πριν πάμε στον κύριο Νικολαίδη, γιατί πρέπει να την κάνω την ερώτηση. Έχετε και ιστορία στην αριστερά, αλλά υπάρχουν και εξελίξεις. Και πρέπει να αντιθέσω την ερώτηση. Μίλησα μέσα στην εβδομάδα με τον κύριο Γιάννη Ραγκούση στο Real FM και με αφορμή
την υπόθεση του κ. Θανάση Θεοχαρόπουλου και του κ. Γιώργου Τσίπρα, μου είπε ότι αυτοί που κάνουν τις διαρροές για δολοφονία χαρακτήρα Θεοχαρόπουλου Τσίπρα θα έχουν πολύ βαριές τύψεις. Αιτία της απομάκρυνσης είναι οι πολιτικές τους απόψεις. Αν ήταν με την πολιτική αγιαστούρα του Κασελάκη, κανείς δεν θα τους πείραζε. Στην αριστερά μέσα χωράνε πολιτικές αγιαστούρες, κύριε Μπαλάφα. Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να τοποθετηθώ σε άποψη έκφρασης, να πω τη γνώμη μου για το θέμα, νομίζω είναι καλύτερα. Κοιτάξτε, και από άποψη στυλ και από άποψη χαρακτήρα, εγώ δεν συμφωνώ γενικά σε μέτρα τα οποία είναι, ανέφερθηκε προηγούμενα κάτι, είπε, αν θυμάμαι καλά, και ο κύριος Νικολαίδης, μιλώντας γενικά, τα οποία είναι μέτρα τιμωρητικά. Δεν συμφωνώ γενικά. Δεν συμφωνώ γενικά. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα και με προσπάθεια όλων μας πολλά χρόνια τώρα, πέρα από αδυναμίες, στο εσωκομματικά επίπεδα, στο εσωκομματικό επίπεδο, να υπάρχει ένας διάλογος κλπ. Και να μην είναι καταδικαστέως και κυνηγητέως ένας τέτοιος διάλογος, κατά τη γνώμη μου. Και από αυτή τη σκοπιά, εγώ βλέπω έτσι το ζήτημα, ας πούμε, και έτσι πρέπει να το δούμε και εμείς το ζήτημα. Μάλιστα. Αυτό. Κύριε Νικολαίδη, λόγω σε εσάς για να κλείσουμε. Θέλετε ερώτηση. Θέλετε ερώτηση. Γιατί ακούσατε. Έχω ερωτήσει εγώ, να σα κάνω πολλές, αλλά θέλω να σα δώσουμε τον χρόνο. Φαντάζομαι θέλετε να μιλήσετε γιατί, για την ακρίβεια, τι θέλετε να μιλήσετε. Γιατί πριν μονοπολίσαμε για, για τα θέματα στο ποσοστό. Ναι, και θα κλείσουμε όλα μαζί. Ότι έγινε ένα μεγάλο λάθος στο Πασόκ. Το ότι δεν έκανε την αυτοκριτική του την επόμενη των εκλογών. Δεν βγήκε στην κοινωνία για να ακούσει. Των ευρωεκλογών, λέτε. Των ευρωεκλογών. Γιατί το Πασόκ δεν είναι χαμένο από τις εκλογές. Μπορεί να μην κέρδισε, αλλά δεν έχασε κιόλας. Και έπρεπε να έχει βγει στην κοινωνία όλα τα στελέχη, να ακούσουμε τον κόσμο, να συζητήσουμε. Γιατί τα προβλήματα του κόσμου είναι μεγάλα. Είναι η ακρίβεια, είπατε. Είναι η υγεία, σοβαρό θέμα. Εμείς στο νομοδράμα δεν έχουμε γιατρούς. Δεν υπάρχουν γιατροί στο νοσοκομείο της Δράμας. Παθολογική κλίνη. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα προβλήματα. Είναι τα προβλήματα. Παιδεία. Σχολεία, στο σχολείο προχθές πήγα σε γιορτή του σχολείου 100 χρόνων, το οποίο πήγε ο πατέρας μου, πήγα εγώ και πάνε τα παιδιά μου. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν ασχολείται ο κόσμος με αυτά. Εκεί πρέπει να είμαστε, εκεί πρέπει να είναι το Πασόκ, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να προσπαθεί να δώσει λύσεις. Από την άλλη θα ήθελα να συμβουλέψω, αν και είμαι πολύ μικρός για να συμβουλέψω τους συναδέλφους μου, να πάμε σε μια ενωτική... Σε ένα ενωτικό διήμερο, χωρίς φασαρίες, ο θυμός μόνο κακό μπορεί να κάνει στο Πασόκ. Εγώ την άποψή μου την έχω εκφράσει δημοσίως. Το Πασόκ δεν πρέπει να πάει σε εκλογές. Είστε μια ψύχρεμη φωνή. Δεν πρέπει να πάει σε εκλογές. Ο πρόεδρός του είναι δημοκρατικά εκλεγμένος πριν από 2,5 χρόνια. Νομίζω ότι αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, αν βγούμε μπροστά στην κοινωνία και συζητήσουμε λίγο περισσότερο και οργανωθούμε λίγο περισσότερο, κατανοητό. Το μέλλον για το Πασόκ θα είναι καλύτερο. Δεν πρέπει να πάει σε εκλογές. Συγγνώμη, λίγο μπορώ. Δεν μπορείτε, γιατί δεν θα μπορέσουν και υπόλοιποι. Όχι, να όχι κάτι που είπα εγώ θέλω να διορθώσω. Με την έννοια πια. Δέχτηκα και εγώ το ίδιο μήνυμα από τον ίδιο φίλο μας. Και θέλω να διευκρινίσω. Όταν μίλησα για ωριμότητα της κοινωνίας για το γάμο των ομοφύλων, εννοούσα κυρίως την ωριμότητα από την αμέλη της παράταξής μας. Στο να αποδεχθούν μια διαφορετική άποψη, μάλιστα, η οποία αντίκειται στην ιδεολογία και στις αξίες της παράταξής μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως είναι σεβαστό και το οποίο και εμείς και γι' αυτό το εκφράσαμε και με την στάση μας στην κάρτα. Το διευκρινίσατε, γιατί μου στείλε και εμένα ο φίλος και μου λέει αυτό τώρα που είπε, μου λέει τι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.